Τον κύριο Κυριάκο Μερελή, ο επικεφαλής του συνδυασμού Νέο Επιμελητήριο, ο οποίος διεκδικεί στις επόμενες, στις ερχόμενες εκλογές στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στην Προεδρία με τον συνδυασμό του. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Στολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και κυρία Τζαμπάζη, σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία στην εκπομπή σας. Είστε καλά. Είμαι πολύ καλά, συνεχίζουμε τον προεκλογικό αγώνα, ερχόμαστε σε επαφή και επικοινωνία με τα μέλη μας, με τους ελεύθερους επαγγελματίες που όλα αυτά τα χρόνια δοκιμάζονται από τις αλλεπάλλες κρίσεις και από τις αντιξιότητες που επικρατούν στην αγορά και στην οικονομία μας. Οι εκλογές τελικά πότε θα γίνουν? Οι εκλογές, κυρία Τζαμπάζη, θα γίνουν στην ώρα τους, 23, 24, 25 Νοεμβρίου. Η Εκλογική Επιτροπή είναι αρμόδια και η Εκλογική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, έχει ορίσει τις εκλογές στις ημερομηνίες που προείπα, δηλαδή 23, 24, 25 Νοεμβρίου, στο περίπτερο 10 της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Για να αποκαταστήσουμε, αν θέλετε, τα πράγματα και τα γεγονότα και την αλήθεια, το προχθεσινό φερόμενο διοικητικό συμβούλιο. Λέτε φερόμενο, δεν πήγατε? Προφανώς και δεν πήγα, ήταν παράνομο. Η συγκρότησή του ήταν παράνομη, κύριε Στολάκη. Δεν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθούν από τον νόμο. Και αυτό πραγματικά δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι, μπροστά στις δικές τους φιλοδοξίες, στις ματαιοδοξίες και στην ιδιοτέλεια, κινούνται σε βάρος του θεσμού, του επιμελητηριακού θεσμού, σε βάρος της νομιμότητας, υιοθετώντας αντικαταστατικές διαδικασίες που θα θύμιζαν ενδεχομένως και πραξικοπηματικού τύπου ενέργειες. Το καταγγείλαμε αυτό, υπήρξαν συνάδελφοι που δεν πήγαμε στη φερόμενη συνεδρίαση και καταθέσαμε προφανώς και τις ενστάσεις μας και θα προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα ένδικα μέσα εφόσον χρειαστεί και θα πάρει έκταση προφανώς το θέμα και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πλέον. Μάλιστα. Δεν μπορεί κάποιοι, επειδή δεν τους βολεύει ένα αποτέλεσμα, μιας διαδικασίας, η όρη της οποίας, κύριε Στολάκη και κυρία Τζαμπάζη, ήταν κοινή για όλους τους συνδυασμούς, για όλες τις παρατάξεις. Τις γνωρίζαμε αρκετό χρονικό διάστημα πριν και με βάση αυτό κριθήκαμε. Και τώρα, επειδή δεν τους... προφανώς δεν τους βολεύει το αποτέλεσμα, θέλουν να ξαναγίνει η διαδικασία από την αρχή, για να το πω έτσι, να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Είναι σαν να προκυρήσονται εθνικές εκλογές, τα κόμματα έχουν μια προθεσμία να καταθέσουν τις παρατάξεις του συνδυασμού στα ψηφοδέλτια τους συγκεκριμένη ημέρα στα πρωτοδικεία, στο πρωτοδικείο, στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, εν πάση περιπτώσει, και κάποιο κόμμα να μην συγκεντρώνει τα κριτήρια, να μην φτάνει τον αριθμό των υποψηφίων για να συγκροτήσει ένα ψηφοδέλτιο, για να καταρτήσει ένα ψηφοδέλτιο, να εκτείται αυτή τη διαδικασία και μετά να αιτείται να ξαναγίνει η διαδικασία από την αρχή, αλλαγή των όρων της διαδικασίας και μετάθεση των εκλογών. Πώς τα ακούτε αυτό εσείς? Είναι δημοκρατική η διαδικασία αυτή? Μάλιστα. Πάμε να αφήσουμε λίγο τα διαδικαστικά. Γιατί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, κύριε Μερελή, για εσάς οι εκλογές θα γίνουν στις 23, 24, 25 Νοεμβρίου, με βάση αυτά τα οποία μας έχετε πει. Άρα εσείς συνεχίζετε κανονικά την προεκλογική σας εκστρατεία. Σεβόμαστε τις διαδικασίες. Υπάρχει εκλογική επιτροπή. Δεν μπορεί να είναι μια διαδικασία στην οποία εμείς είμαστε υποψήφοι να αποφασίζουμε και για την πορεία των διαδικασιών των εκλογικών. Αυτά εδώ πέρα δηλαδή είναι πέρα από κάθε λογική και πραγματικά είναι αστειότητες για όσους ισχυρίζονται ότι μπορεί Γιάννης να κερνά και Γιάννης να πίνει. Δηλαδή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ένομο συμφέρον για το αν θα εκλεγούν ή όχι να αποφασίζουν για τις διαδικασίες. Εντάξει, πάει πολύ. Δηλαδή, είπαμε πόσο δηλαδή θα υπονομευτεί αυτό ο επιμελητηριακό θεσμό. Ήταν οι εκλογές να γίνουν 4 χρόνια πριν. Και είμαστε με 3 διαδοχικές αναβολές, 3 επιπλέον χρόνια. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στα 7 χρόνια διοικήσεων. Δηλαδή, κάποιοι δεν μπορούσαν να προετοιμάσουν αυτό το διάστημα. Και αυτό ήταν ερώτημα. Αν κάποιο δεν έχει την επάρκεια να κάνει ένα ψηφοδέλτιο, συγγνώμη τώρα, πώς θα διοικήσει την επόμενη μέρα? Κύριε Μερελή, εσάς ποιο είναι το, μάλλον κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το κύριο αίτημα των επαγγελματιών, το οποίο εσείς έχετε την επίλυσή του ψηλά στην ατζέντα σας? Όπως σας είπα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ναι, και εμείς που είμαστε εκτός κλάδου τα βλέπουμε. Ναι. Τα βασικότερα από αυτά, κυρία Τζαμπάζη, είναι προφανώς το φορολογικό σύστημα,
Προφανώς, οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές ή υποχρηματοδότηση εξαιτίας της μη πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα, δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα δανειοδότησης, και η μη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλα εργαλεία χρηματοδοτικά από προγράμματα ευρωπαϊκά και εθνικά. Εσείς έχετε προτείνει και την ίδρυση θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων σε συνεργασία με τους Δήμους, δυτικά και ανατολικά του κέντρου, κύριε Μερελή. Σωστά. Έχουμε συγκροτήσει ένα πρόγραμμα δράσεων και προτάσεων που είναι άμεσα υλοποιήσιμες με βάση τα χρηματικά διαθέσιμα του επιμελητηρίου αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Μέσα σε αυτές τις προτάσεις μας είναι και η δημιουργία θερμοκοιτίδων για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, προκειμένου να αξιοποιούνται κτηριακοί χώροι που ανήκουν στους Δήμους και αυτή τη στιγμή είναι ανεκμετάλλευτοι, το επιμελητήριο να τους ανακαινίζει και να βάζει τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό μέσα για να μπορούν να λειτουργήσουν, προκειμένου να μειώνονται στο ελάχιστο τα έξοδα και τα κόστη λειτουργίας μιας επιχείρησης, καθώς επίσης και να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, και εκείνη τη δικτύωση μεταξύ των ελεύθερων επαγγελματιών συναδέλφων που θα συστεγάζονται σε αυτούς τους χώρους για να αναπτύξουν περαιτέρω δραστηριότητα. Μια άλλη πρότασή μας είναι η δημιουργία ταμείου μικροπιστώσεων για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ανάσα σε όλους αυτούς τους συναδέλφους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα. Με μικρά δάνεια των 20-25.000 ευρώ είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός που μπορεί το επιμελητήριο μαζί με άλλους φορείς και ενδεχομένως και τη συμμετοχή κάποιων funds με απόλυτη διαφάνεια, με όρους και κανόνες οι οποίοι θα είναι γνωστοί σε όλους, να μπορούν να δανείζουν επιχειρήσεις και μικρομεσαίους επαγγελματίες οι οποίοι είναι εκτός του τραπεζικού συστήματος. Μάλιστα. Έχετε προτείνει και ακόμα και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, κύριε Μερελή, τη δημιουργία ενός marketplace όπου θα φιλοξενούνται όλες τις ιστοσελίδες των επαγγελματιών. Όλες τις προτάσεις που μπορεί να τις εντοπίσει, τις προτάσεις του νέου επιμελητηρίου, που μπορεί να τις εντοπίσει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται να ενημερωθεί. Μπορεί να τις εντοπίσει, να τις βρει στην ιστοσελίδα μας, neopavlepimelitirio.gr. Και πραγματικά είναι μια διαδικασία από την οποία θα πρέπει να είμαστε σε μια αμφίδρομη, αμφίπλευρη επικοινωνία με τα μέλη μας, μια συμμετοχική διαδικασία που δεχόμαστε και τις προτάσεις τους εφόσον αυτές μπορούν να υλοποιηθούν μέσα από το πλαίσιο το νομοθετικό που διέπει τη λειτουργία του επιμελητηρίου μας. Η πρότασή μας αυτή για τη δημιουργία ψηφιακής αγοράς είναι η αιχμή, αν θέλετε, των προτάσεων μας, γιατί θα δώσει άμεση δυνατότητα ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν διαθέτουν πόρους για διαφήμιση, για μάρκετινγκ, για προβολή στο διαδίκτυο, δημιουργώντας αυτή την ηλεκτρονική αγορά, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα πανελλαδικό και ένα παγκόσμιο καταναλωτικό κοινό, δηλαδή θα αποκτήσουν τη δική τους ηλεκτρονική βιτρίνα, το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα. Εμείς θα τους φιλοξενούμε εκεί χωρίς κόστος και θα αναλαμβάνει το επαγγελματικό επιμελητήριο την διαφήμιση που είναι και το πιο κοστοβόρο κομμάτι, την προώθησή του και το διαδικτυακό μάρκετινγκ. Μάλιστα. Καλή συνέχεια, κύριε Μερελή. Καλή επιτυχία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε βέβαια μέχρι τις εκλογές. Παρακολουθούμε για τις εξελίξεις στο επαγγελματικό επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας. Καλημέρα. Να είστε καλά.